Ο δρόμος προς την δουλεία, εισαγωγή του μεταφραστή. Ο Χάγεκ είναι ένας πασίγνωστος κοινωνιολόγος και οικονομολόγος της Αυστριακής σχολής και Αυστριακός ο ίδιος, νομπελίστας και συνοδοιπόρος του Μίζας στο λεγόμενο Socialist Calculation Debate. Ήταν επί δεκαετίες ο κύριος πολέμιος του Keynes που ήταν συνάδελφός του στο London School of Economics. «Ο δρόμος προς την δουλεία» είναι το πιο γνωστό βιβλίο που έγραψε για το ευρύ κοινό. Ήταν ένα βιβλίο ορόσημο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εδώ μεταφράζουμε και διαβάζουμε την συμπτυγμένη έκδοση του κειμένου που εκδόθηκε τον Μάρτιο του 1944. Ο Χάγεκ ήταν κλασικός φιλελεύθερος, δεν ήταν λιμπερταριανός σε καμία περίπτωση, ας πούμε πίστευε σε κάποια θετικά δικαιώματα. Λέει ξεκάθαρα, όπως θα δούμε, ότι το κράτος έχει συγκεκριμένο ρόλο που πρέπει να παίζει, ακόμα και παρεμβατικό ρόλο. Πιστεύει στο κρατικό μονοπόλιο της βίας, εξιδανικεύει την δημοκρατία, πιστεύει πως το κράτος μπορεί να αυτοπεριοριστεί, ότι υπάρχει δηλαδή και κρατική εξουσία που δεν είναι αυθαίρετη. Μιλάει συνεχώς για μια κοινωνία όπου μπορεί να λειτουργεί ο οικονομικός ανταγωνισμός, η αγορά δηλαδή, αλλά δεν φτάνει ποτέ σε αυτό το σημείο που ο Ρόθμπαρντ έλεγε ελεύθερη κοινωνία, όπου ακόμα και οι ίδιοι οι νόμοι και η προστασία παράγονται από την αγορά. Ο ίδιος ο Μίζες είχε χαρακτηρίσει τον Χάγεκ σοσιαλιστή, και αυτόν και τον Μίλτον Φρίντμαν μαζί, σε ένα πολυθρύλιτο ξέσπασμα οργής σε συνέδριο της Mont Pelerin Society. Διαβάζοντας τον δρόμο προς την δουλεία θα συναντήσουμε αποσπάσματα που μας κάνουν να κατανοούμε τον εκνευρισμό του Μίζες, τουλάχιστον όσοι είμαστε λιμπερταριανοί και αναρχοκαπιταλιστές. Ο Ρόθμπαρντ έχει αφιερώσει ολόκληρο κεφάλαιο στο Ethics of Liberty για να δείξει πού αποκλίνει ο Χάγεκ από τον λιμπερταριανισμό και οι αποκλίσεις είναι σημαντικές, θα τις εντοπίσετε και μόνοι σας. Παρ' όλα αυτά, το έργο αξίζει να διαβαστεί ειδικά σήμερα. Αυτή η μετάφραση γράφτηκε σε συνθήκες καραντίνας ολόκληρης της κοινωνίας λόγω του COVID-19. Όταν γράφτηκε το αρχικό κείμενο, σε σταματούσε η Γκεστάπο και η KGB. Κάποιον σοβαρό λόγο θα είχαν μάλλον και τότε. Ο Χάγεκ περιγράφει την μετάβαση στον ολοκληρωτισμό. Περιγράφει πώς λειτουργεί ο κεντρικός σχεδιασμός, την σχέση σοσιαλισμού και ναζισμού, πώς οι πιο ποταποί άνθρωποι αναρριχώνται στην εξουσία, φαινόμενα δηλαδή που τα βλέπουμε γύρω μας όλο και πιο έντονα. Ακόμα και χωρίς να είναι λιμπερταριανός, αυτά που γράφει, τα περισσότερα έστω, συγκρινόμενα με όσα συμβαίνουν γύρω μας, λάμπουν σαν φάρος ελευθεροφροσύνης. Ας διαβάσουμε λοιπόν τον δρόμο προς την δουλεία ή μάλλον, αφού πρόκειται για περίληψη, την κονταρίδα προς την δουλεία. Εισαγωγή. Το μέγεθος του έσχους όσων διέπραξαν οι εθνικοσοσιαλιστές στη Γερμανία φαίνεται να καθησυχάζει κάποιους ότι ένα παρόμοιο ολοκληρωτικό καθεστώς δεν θα μπορούσε να στεριώσει στα μέρη μας. Μην ξεχνάμε όμως ότι μόλις πριν 15 χρόνια ήταν αδιανόητο στα 9 δέκατα των ίδιων των Γερμανών ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε ποτέ στη Γερμανία. Ούτε και οι πιο σφοδροί επικριτές του καθεστώτος από το εξωτερικό δεν περίμεναν αυτό που έγινε. Υπάρχουν πολλά γνωρίσματα που θεωρούνταν ίδια των Γερμανών που πλέον τα βλέπουμε και στην Αμερική και στην Αγγλία, καθώς βλέπουμε και πολλά συμπτώματα που δείχνουν ότι οδεύουμε προς την ίδια κατεύθυνση. Ο όλο και μεγαλύτερος θαυμασμός προς το κράτος. Η μυρολατρική αποδοχή των αναπόφευκτων αλλαγών, ο ενθουσιασμός για οργάνωση των πάντων, που σήμερα το λέμε σχεδιασμό. Αυτός ο κίνδυνος γίνεται λιγότερο αντιληπτός εδώ από ό,τι γινόταν ακόμα και στη Γερμανία. Είναι τραγικό ότι ακόμα και σήμερα δεν έχει γίνει αντιληπτό ότι στη Γερμανία ο δρόμος στρώθηκε από ανθρώπους καλών προθέσεων, με τις σοσιαλιστικές τους πολιτικές. Αυτοί προετοίμασαν το έδαφος για τις δυνάμεις που κι αυτοί οι ίδιοι απεχθάνονταν. Λίγοι βλέπουν ότι η άνοδος του φασισμού και του μαρξισμού δεν ήταν μία αντίδραση στις σοσιαλιστικές τάσεις της προηγούμενης περίοδου, αλλά αναπόδραστο αποτέλεσμα αυτών των τάσεων. Είναι ενδεικτικό ότι πολλοί από τους ηγέτες των κινημάτων αυτών, από τον Μουσολίνι ως τον Λαβάλ και τον Κουίσλινγκ, ξεκίνησαν ως σοσιαλιστές και κατέληξαν φασίστες και ναζιστές. Στις σημερινές δημοκρατίες, πολλοί που ειλικρινά μισούν τον ναζισμό, υπηρετούν ιδανικά που η εφαρμογή τους θα οδηγούσε απευθείας σε αυτήν την απέσια τυραννία. Οι περισσότεροι άνθρωποι που επηρεάζουν τις εξελίξεις είναι σοσιαλιστές, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο.
πιστεύουν πως η οικονομική ζωή πρέπει να διευθύνεται συνειδητά και πως το σύστημα του ανταγωνισμού πρέπει να αντικατασταθεί από τον οικονομικό σχεδιασμό. Υπάρχει άραγε τίποτα πιο τραγικό από το να αγωνιζόμαστε να διαμορφώσουμε το μέλλον μας, έτσι ώστε να ικανοποιεί τα υψηλότερα ιδανικά μας και άθελά μας να καταφέρνουμε το ακριβώς αντίθετο. Σχεδιασμός και εξουσία. Για να πετύχουν τον σκοπό τους, οι σχεδιαστές χρειάζονται εξουσία. Εξουσία που ασκούν κάποιοι άνθρωποι επί άλλων ανθρώπων. Εξουσία πρωτόγνωρη. Η επιτυχία τους εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο εξασφαλίζουν αυτήν την εξουσία. Η δημοκρατία μπαίνει εμπόδιο στην καταστολή της ελευθερίας που απαιτεί ο κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας. Εξού και η σύγκρουση σχεδιασμού και δημοκρατίας. Πολλοί σοσιαλιστές πλανώνται πλάνην ικτρά, νομίζουν ότι όταν στερείς από το άτομο την εξουσία που διαθέτει σε ένα ατομικιστικό σύστημα και μεταβιβάζεις αυτή την εξουσία στο κοινωνικό σύνολο, εξαφανίζεις την εξουσία. Παραβλέπουν ότι συγκεντρώνοντας αυτή την εξουσία σε ένα σημείο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή ενός κεντρικού σχεδίου, όχι μόνο μεταλλάσσουν την εξουσία, αλλά την υψώνουν εις την απειρωστή δύναμη. Συγκεντρώνοντας στα χέρια ενός μόνο φορέα την εξουσία που προηγουμένως βρισκόταν στα χέρια πολλών ανεξάρτητων ατόμων, δημιουργείται ένα νέο είδος εξουσίας, που είναι απείρως μεγαλύτερη και φτάνει σε σημεία που καμιά προηγούμενη εξουσία δεν έφτανε. Είναι απολύτως λανθασμένο το επιχείρημα ότι η εξουσία μιας επιτροπής κεντρικού σχεδιασμού δεν θα ήταν δάκια μεγαλύτερη από την εξουσία που ασκούν συνολικά τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων διαφόρων εταιριών. Σε μια ανταγωνιστική κοινωνία, κανείς δεν διαθέτει ούτε καν κλάσμα της εξουσίας που έχει μια σοσιαλιστική επιτροπή σχεδιασμού. Η αποκέντρωση της εξουσίας ισοδυναμεί με μείωσή της και το ανταγωνιστικό σύστημα είναι το μόνο σύστημα που μειώνει την εξουσία που ασκείται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλήθεια, αμφιβάλλει κανείς πως η εξουσία ενός εκατομμυριούχου, του εργοδότη μου έστω, είναι σχεδόν ένα τίποτα σε σύγκριση με την εξουσία ακόμα και του τελευταίου γραφειοκράτη, που κραδένει την κρατική βία, τη δύναμη του καταναγκασμού και που από αυτόν εξαρτάται αν και πώς θα μου επιτρέψουν να ζήσω και να εργαστώ. Δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούμε ότι ένας κακοπληρωμένος ανειδίκευτος εργάτης σε αυτήν εδώ τη χώρα έχει μεγαλύτερη ελευθερία να διαμορφώσει την ζωή του από πολλούς εργοδότες στη Γερμανία και από πολλούς καλοπληρωμένους μηχανικούς και διευθυντές στη Ρωσία. Αν θελήσει να αλλάξει επάγγελμα ή να μετακομίσει, αν θέλει να εκφράσει τις απόψεις του ή να ξοδέψει τον ελεύθερο χρόνο του όπως θέλει αυτός, κανείς δεν του βάζει εμπόδια. Δεν αντιμετωπίζει το φάσμα της σωματικής βίας. Κανείς δεν τον περιορίζει με απειλή φυσικής βίας σε ένα συγκεκριμένο μέρος να κάνει τη συγκεκριμένη δουλειά που του έχει αναθέσει κάποιος ανώτερος. Έχει λησμονήσει η γενιά μας ότι ο σπουδαιότερος εγγυητής της ελευθερίας είναι το σύστημα της ατομικής ιδιοκτησίας. Αν εμείς ως άτομα μπορούμε να απολαμβάνουμε την αυτοδιάθεσή μας, αυτό οφείλεται στην αποκέντρωση του ελέγχου των μέσων παραγωγής σε πολλούς ανθρώπους που δρούν ανεξάρτητα. Όταν όλα τα μέσα παραγωγής ελέγχονται από έναν μόνο φορέα, πείτε τον κοινωνικό σύνολο ή πείτε τον δικτάτορα, αυτός έχει απόλυτη εξουσία πάνω μας. Στα χέρια ιδιωτών, αυτό που λέμε οικονομική ισχύς, μπορεί να γίνει μεν εργαλείο πιθαναγκασμού, αλλά ποτέ δεν μπορεί κανείς να ελέγξει εξ ολοκλήρου την ζωή του άλλου. Όταν όμως η οικονομική ισχύς συγκεντρώνεται κάπου και χρησιμοποιείται ως εργαλείο πολιτικής εξουσίας, δημιουργεί έναν τέτοιο βαθμό εξάρτησης στους ανθρώπους που πλέον δεν διαφέρει από την σκλαβιά. Ισχύει αυτό που λένε, ότι σε μια χώρα όπου ο μόνος εργοδότης είναι το κράτος, αντίσταση σημαίνει λιμοκτονία. Το υπόβαθρο του κινδύνου. Ο ατομικισμός, σε αντίθεση με τον σοσιαλισμό και όλες τις μορφές ολοκληρωτισμού, βασίζεται στον σεβασμό του χριστιανισμού για το άτομο και στην πεποίθηση ότι η καλλιέργεια των ταλέντων και των κλήσεων που έχει ο καθένας είναι επιθυμητή. Αυτή η φιλοσοφία, που αναπτύχθηκε πρώτα στην περίοδο της Αναγέννησης, εξαπλώθηκε στον λεγόμενο δυτικό πολιτισμό. Η γενική κατεύθυνση της κοινωνικής εξέλιξης ήταν η απελευθέρωση του ατόμου από τα δεσμά της φεουδαρχικής κοινωνίας. Το σπουδαιότερο αποτέλεσμα ίσως αυτής της χειραφέτησης του ατόμου ήταν η πρόοδος της επιστήμης.
Η επιστήμη έχει αλλάξει την μορφή του κόσμου τα τελευταία 150 χρόνια και αυτό έγινε με την αλματώδη πρόοδο που της επέτρεψε η απελευθέρωση της βιομηχανίας, η ανεμπόδιστη χρήση κάθε νέας γνώσης, ο ελεύθερος πειραματισμός, αρκεί να βρισκόταν φυσικά κάποιος να χρηματοδοτήσει το κάθε πείραμα με δικό του ρίσκο. Τα αποτελέσματα αυτής της προόδου υπερεύησαν κάθε προσδοκία. Η ελεύθερη έκφραση της ανθρώπινης ευφυΐας έσπασε τα δεσμά της, ο άνθρωπος βρήκε τρόπο να ικανοποιεί τις όλο και περισσότερες επιθυμίες του και ως τις αρχές του 20ου αιώνα ο εργάτης στον δυτικό κόσμο είχε κατακτήσει έναν βαθμό υλικής ευμάρειας, ασφάλειας και προσωπικής ανεξαρτησίας που 100 χρόνια πριν θα φάνταζε αδύνατος. Αυτή η επιτυχία είχε ως αποτέλεσμα την αίσθηση πως είμαστε κυρίαρχοι της μοίρας μας και την πίστη πως έχουμε απεριόριστες δυνατότητες βελτίωσης της κατάστασής μας. Οι κατακτήσεις μας άρχισαν να θεωρούνται δεδομένες και εξασφαλισμένες. Ο ρυθμός της προόδου άρχισε να μας φαίνεται αργός. Επιπλέον, οι αρχές εκείνες που έκαναν δυνατή αυτήν την πρόοδο έφτασαν να θεωρούνται εμπόδια για την ακόμα ταχύτερη πρόοδο, εμπόδια που έπρεπε μονομιάς να βγουν από τη μέση. Μπορεί να πει κάποιος ότι η ίδια η επιτυχία του φιλελευθερισμού έγινε η αιτία της παρακμής του. Κανείς λογικός άνθρωπος δεν θα αμφέβαλε ότι οι οικονομικές αρχές του 19ου αιώνα έκαναν την αρχή, αλλά υπάρχουν ακόμα τεράστιες δυνατότητες προόδου στην πορεία που προδιαγράφουν αυτές οι αρχές. Όμως, σύμφωνα με τις απόψεις που κυριαρχούν σήμερα, το ερώτημα δεν είναι πλέον πώς μπορούμε να αποκομίσουμε τα μεγαλύτερα ωφέλη από αυτές τις δυνάμεις που αυθόρμητα γεννάει η ελεύθερη κοινωνία. Ουσιαστικά προσπαθούμε πλέον να διαγράψουμε αυτές τις δυνάμεις, να τις εξουδετερώσουμε, να τις υποκαταστήσουμε με μια διαχείριση συλλογική και προμελετημένη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Γερμανία αυτή η εγκατάλειψη των αρχών του φιλελευθερισμού έφτασε στο απόγειό της, παίρνοντας άλλοτε την μορφή του ριζικού σοσιαλισμού και άλλοτε της οργάνωσης και του σχεδιασμού. Ήδη από το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα και το πρώτο τέταρτο του 20ου, η Γερμανία είχε κάνει γενναία βήματα προς τον σοσιαλισμό και πρακτικά και θεωρητικά, σε τέτοιο βαθμό που ακόμα και σήμερα στη Ρωσία ο διάλογος συνεχίζεται από το σημείο που τον είχαν αφήσει οι Γερμανοί. Πολύ πριν εμφανιστεί ο ναζισμός, οι Γερμανοί ήδη μάχονταν τον φιλελευθερισμό και την δημοκρατία, τον καπιταλισμό και τον ατομικισμό. Επιπλέον, πολύ πριν την έλευση των ναζιστών, οι Γερμανοί και οι Ιταλοί σοσιαλιστές χρησιμοποιούσαν μεθόδους, τις οποίες αργότερα χρησιμοποίησαν αποτελεσματικά και οι ναζιστές. Από τους σοσιαλιστές προέρχεται η εφεύρεση του πολιτικού κόμματος που περιβάλλει όλες τις δραστηριότητες του ατόμου από τη γέννηση ως το θάνατό του και που καθορίζει τις απόψεις του για όλα τα θέματα. Δεν ήταν οι φασίστες, αλλά οι σοσιαλιστές, εκείνοι που πρώτοι άρχισαν να παίρνουν παιδιά στην τρυφερότερη ηλικία τους, να τα εντάσσουν σε πολιτικές οργανώσεις και να καναλιάζουν τη σκέψη τους. Δεν ήταν οι φασίστες, αλλά οι σοσιαλιστές, εκείνοι που πρώτοι σκαρφίστηκαν να οργανώνουν αθλητικά δρόμενα, με ποδόσφαιρο και αλπινισμό, σε κομματικές λέσχες, όπου τα μέλη θα ήταν αποκομμένα από κάθε διαφορετική άποψη. Οι σοσιαλιστές ήταν οι πρώτοι που επέμειναν πως τα μέλη του κόμματος πρέπει να χαιρετούν διαφορετικά και να απευθύνονται μεταξύ τους με συγκεκριμένες προσφωνήσεις. Αυτοί ήταν που, οργανώνοντας τοπικούς πυρήνες και άλλες μεθόδους διαρκούς επίβλεψης της προσωπικής ζωής, δημιούργησαν το πρότυπο κάθε ολοκληρωτικού κόμματος. Μέχρι την έλευση του Χίτλερ στην εξουσία, ο φιλελευθερισμός στη Γερμανία ήταν ήδη νεκρός και ήταν ο σοσιαλισμός που τον είχε σκοτώσει. Πολλοί είναι εκείνοι που είδαν από κοντά την μετάβαση από τον σοσιαλισμό στον φασισμό και αυτοί βλέπουν όλο και πιο ξεκάθαρα την σχέση μεταξύ αυτών των δύο συστημάτων. Όμως, στις δημοκρατίες, η πλειοψηφία των ανθρώπων εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο σοσιαλισμός και η ελευθερία μπορούν κάπως να συμπλέξουν. Δεν μπορούν να δουν ότι ο δημοκρατικός σοσιαλισμός, αυτή η μεγάλη ουτοπία των τελευταίων λίγων γενεών, δεν είναι μόνο ανέφικτος, αλλά προσπαθώντας να τον πετύχουμε καταφέρνουμε κάτι τελείως διαφορετικό, την ισοπαίδωση της ίδιας της ελευθερίας. Όπως έχει υποθεί εύστοχα, αυτό που πάντα καθιστούσε το κράτος κόλαση ήταν η προσπάθεια του ανθρώπου να το κάνει παράδεισο. Είναι ανησυχητικό να βλέπουμε σήμερα στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες να συσπυρώνονται οι ίδιες δυνάμεις και να ακούγονται οι ίδιες επικρίσεις κατά του φιλελευθερισμού.
για συντηρητικό σοσιαλισμό, μας έλεγαν τόσοι και τόσοι συγγραφείς που προλίαναν το έδαφος για τον εθνικοσοσιαλισμό. Ο συντηρητικός σοσιαλισμός είναι και σήμερα η κυρίαρχη τάση ανάμεσά μας. Ο φιλελεύθερος τρόπος σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός είναι δημοφιλής επειδή προφανώς όλοι θέλουν να διαχειρίζονται κοινές προκλήσεις με όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία. Η διαφωνία μεταξύ σύγχρονων σχεδιαστών και φιλελεύθερων δεν είναι αν πρέπει να σκεφτόμαστε συστηματικά πώς να σχεδιάσουμε τις δουλειές μας. Είναι στο πώς μπορεί να γίνει αυτό καλύτερα. Το ζήτημα είναι εάν πρέπει να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες στις οποίες η ατομική γνώση και πρωτοβουλία μπορούν να κάνουν σχέδια επιτυχώς ή αν πρέπει να διευθύνουμε και να οργανώνουμε κάθε οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με ένα κεντρικό σχέδιο, δηλαδή ενσυνείδητα να κατευθύνουμε τους πόρους της κοινωνίας σύμφωνα με τις επιθυμίες των εκάστοτε σχεδιαστών που λένε τι πρέπει να έχει ο καθένας. Είναι σημαντικό να μην μπερδεύουμε την αντίθεση σε αυτό το δεύτερο είδος σχεδιασμού με κάποια δογματική προσκόλληση στο λεζέφερ. Ο φιλελευθερισμός δεν λέει να αφήσουμε τα πράγματα στη μοίρα τους. Λέει να κάνουμε την καλύτερη χρήση των δυνάμεων που απελευθερώνει ο ανταγωνισμός, ώστε να συντονίσουμε την ανθρώπινη δραστηριότητα. Στηρίζεται στην πεποίθηση πως όπου υπάρχει αποτελεσματικός ανταγωνισμός, αυτός είναι ο βέλτιστος τρόπος να συντονιστεί η προσπάθεια του κόσμου. Τονίζει την ανάγκη ενός καλά μελετημένου νομικού πλαισίου, προκειμένου να μπορεί ο ανταγωνισμός να λειτουργεί προς όφελός μας, και θεωρεί πως τόσο οι σημερινοί όσο και οι παλαιότεροι νόμοι έχουν σοβαρά ελαττώματα. Ο φιλελευθερισμός αντιτίθεται όμως στην υπονόμευση του ανταγωνισμού για χάρη υποδεέστερων μεθόδων διαχείρισης της οικονομίας και θεωρεί τον ανταγωνισμό ανώτερο όχι μόνο επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή είναι η αποτελεσματικότερη γνωστή μέθοδος, αλλά και επειδή είναι η μόνη μέθοδος που δεν απαιτεί την καταναγκαστική και αυθαίρετη παρέμβαση της εξουσίας. Ο ανταγωνισμός δεν χρειάζεται ενσυνείδητο έλεγχο της κοινωνίας, δίνει στα άτομα την ευκαιρία να αποφασίσουν αν αυτό που κάνουν δείχνει να αξίζει τον κόπο ή όχι. Η επιτυχής χρήση του ανταγωνισμού δεν αποκλείει κάποιο είδους κρατική παρέμβαση. Ας πούμε τον περιορισμό των ωρών εργασίας, την επιβολή κανόνων υγιεινής, την παροχή γενικών κοινωνικών υπηρεσιών. Όλα αυτά είναι απολύτως συμβατά με τον ανταγωνισμό. Υπάρχουν και τομείς όπου το σύστημα του ανταγωνισμού δεν είναι πρακτικό. Για παράδειγμα, οι συνέπειες από την καταστροφή των δασών ή από την κάπνα των εργοστασίων που δεν τις υπόκειται μόνο ο ιδιοκτήτης της κάθε περιουσίας. Όμως, η ανάγκη για κρατική ρύθμιση σε συνθήκες όπου ο ανταγωνισμός δεν δουλεύει δεν σημαίνει πως πρέπει να καταργήσουμε τον ανταγωνισμό εκεί όπου δουλεύει. Η δημιουργία συνθήκων όπου ο ανταγωνισμός να λειτουργεί, η αποτροπή των απατεώνων, το σπάσιμο των μονοπωλίων, όλα αυτά είναι τομείς που αναμφισβήτητα χρειάζεται η κρατική παρέμβαση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να βρεθεί κάποια μέση οδός μεταξύ ανταγωνισμού και κεντρικού σχεδιασμού, όσο και αν αυτή η ιδέα φαίνεται λογική εκ πρώτης όψεως. Σε αυτήν την περίπτωση, η κοινή λογική κρύβει παγίδες. Παρόλο που ο ανταγωνισμός θα μπορούσε να αντέξει κάποιες ρυθμίσεις, δεν μπορεί να λειτουργήσει με ό,τι παρεμβάσεις θέλουμε. Από ένα σημείο και πέρα πάβει να κατευθύνει την παραγωγή σωστά. Τόσο ο ανταγωνισμός όσο και ο κεντρικός σχεδιασμός πάσχουν όταν δεν γίνονται ολοκληρωμένα. Σε ένα μείγμα που έχει και από τα δύο, δεν δουλεύει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ο σχεδιασμός μπορεί να συνυπάρχει με τον ανταγωνισμό, αλλά μόνο όταν ο σχεδιασμός φροντίζει τον ανταγωνισμό, όχι όταν τον υπονομεύει. Ο σχεδιασμός στον οποίο ασκούμε κριτική είναι αποκλειστικά εκείνος που υπονομεύει τον ανταγωνισμό. Η μεγάλη ουτοπία. Αναμφίβολα, όσοι ζουν σε δημοκρατικά καθεστώτα και θέλουν κεντρικό σχεδιασμό ολόκληρης της οικονομίας, εξακολουθούν να πιστεύουν πως σοσιαλισμός και ατομική ελευθερία μπορούν να συνυπάρχουν. Μόνο που στα μάτια πολλών διανοουμένων, ο σοσιαλισμός φάνηκε από νωρίς πως είναι η σοβαρότερη απειλή κατά της ελευθερίας. Σπανίως θυμόμαστε σήμερα πως στην αρχή του ο σοσιαλισμός ήταν απροκάλυπτα αυταρχικός. Ξεκίνησε ως αντίδραση στον φιλελευθερισμό της Γαλλικής Επανάστασης και δεν το έκρυβε. Οι Γάλλοι συγγραφείς που τον θεμελίωσαν ήταν πεπισμένοι πως οι ιδέες τους μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μόνο από μια ισχυρή αυταρχική κυβέρνηση. Ο πρώτος των μοντέρνων σχεδιαστών, ο Σαν Σιμών,
προφήτευσε ότι όσοι δεν θα υπάκουαν τις επιτροπές σχεδιασμού που πρότεινε, θα δέχονταν την ίδια μεταχείριση που έχουν τα ζώα. Ο μεγάλος πολιτικός διανοούμενος, De Tocqueville, είδε πιο καθαρά από όλους πως η δημοκρατία και ο σοσιαλισμός βρίσκονται σε τροχιά αναπόφευκτης σύγκρουσης. «Η δημοκρατία επεκτείνει τη σφαίρα της ατομικής ελευθερίας», είπε. «Η δημοκρατία προσδίδει στον κάθε άνθρωπο την μέγιστη δυνατή αξία», έγραψε το 1848, «ενώ ο σοσιαλισμός μετατρέπει τον κάθε άνθρωπο σε απλό εργαλείο, σε απλό αριθμό. Το μόνο κοινό που έχει η δημοκρατία και ο σοσιαλισμός είναι μία λέξη, ισότητα. Προσέξτε όμως τη διαφορά. Ενώ στη δημοκρατία επιδιώκεται ίση ελευθερία, ο σοσιαλισμός επιδιώκει ίσα δεσμά, ίση σκλαβιά». Για να παραπλανήσουν τους πιο επιφυλακτικούς και για να καπηλευτούν το ισχυρότερο πολιτικό κίνητρο, που είναι η δίψα για ελευθερία, οι σοσιαλιστές άρχισαν ολοένα να υπόσχονται μία νέα ελευθερία. Ο σοσιαλισμός θα έφερνε, υποτίθεται, την οικονομική ελευθερία, που δίχως αυτήν, υποτίθεται, η πολιτική ελευθερία δεν έχει αξία. Προκειμένου να ακουστεί λογικό το επιχείρημά τους, η λέξη ελευθερία έπρεπε να υποστεί μία ανεπαίσθητη αλλαγή στο νόημά της. Προηγουμένως, η λέξη σήμαινε την απουσία καταναγκασμού, την απουσία της αυθαίρετης εξουσίας των άλλων. Πλέον, η λέξη σημαίνει την απουσία αναγκών, την απελευθέρωση από τον πιθαναγκασμό που εξασκούν πάνω μας οι διάφορες συνθήκες που αναπόφευκτα περιορίζουν το εύρος των επιλογών μας. Η ελευθερία με αυτήν την έννοια είναι ουσιαστικά συνώνυμο της ισχύος και του πλούτου. Η διεκδίκηση λοιπόν αυτής της νέας ελευθερίας δεν ήταν άλλο από την απέτηση για αναδιανομή του πλούτου. Ο ισχυρισμός ότι η σχεδιασμένη οικονομία αυξάνει σημαντικά την παραγωγή σε σύγκριση με το ανταγωνιστικό σύστημα εγκαταλείπεται πλέον σιγά σιγά από τους περισσότερους μελετητές του θέματος. Παρ' όλα αυτά, αυτή η φρούδα ελπίδα είναι που μας παρασύρει προς τον κεντρικό σχεδιασμό. Παρόλο που οι σύγχρονοι σοσιαλιστές την εννοούν ειλικρινά την υπόσχεσή τους για μεγαλύτερη ελευθερία, τα τελευταία χρόνια ο ένας παρατηρητής μετά τον άλλο εκπλήσονται από τις απροσδόκητες συνέπειες του σοσιαλισμού και την τρομερή ομοιότητα των συνθήκων που επικρατούν σε κομμουνιστικά και φασιστικά καθεστώτα. Όπως έγραψε ο Πίτερ Ντράκερ το 1939, η πλήρης κατάρρευση του ονείρου για την απόκτηση ελευθερίας και ισότητας μέσω του μαρξισμού ανάγκασε την Ρωσία να πάρει τον ίδιο δρόμο προς τον ολοκληρωτισμό και την ανελευθερία που ακολουθεί και η Γερμανία. Δεν λέμε ότι κομμουνισμός και φασισμός είναι ένα και το αυτό. Ο φασισμός είναι το στάδιο αφότου γίνει αντιληπτή η πλάνη του κομμουνισμού, μία πλάνη που είναι πλέον αντιληπτή στην Ρωσία όπως ήταν και στην προχιτλερική Γερμανία. Εξίσου χαρακτηριστικές είναι και οι ιδεολογικές απόψεις των απλών μελών του κομμουνιστικού και του φασιστικού κινήματος στη Γερμανία πριν το 1933. Η σχετική ευκολία με την οποία ένας νέος μεταπηδούσε από το κομμουνιστικό στο ναζιστικό κόμμα και αντιστρόφως ήταν γνωστή σε όλους, προπαντός στους προπαγανδιστές των δύο κομμάτων. Οι κομμουνιστές και οι ναζί συγκρούονταν μεταξύ τους συχνότερα από ό,τι με άλλα κόμματα, επειδή απλά συνορίζονταν τους ανθρώπους ενός συγκεκριμένου είδους και έτρεφαν ο ένας για τον άλλον το μίσος που αρμόζει σε αιρετικούς. Οι πρακτικές τους κατέδειξαν πόσο συγγενική είναι αυτή η χώρη. Και για τους δύο, ο πραγματικός εχθρός, αυτός από τον οποίο τους χώριζε άβυσσος, ήταν ο κλασικός φιλελεύθερος. Γνώριζαν και οι δύο ότι δεν υπήρχε περιθώριο συμφωνίας με αυτόν που πίστευε στην ατομική ελευθερία, ενώ μεταξύ τους ο ένας έβλεπε τον άλλον σαν υποψήφιο για προσιλητισμό. Τον δε σοσιαλιστή τον έβλεπαν και οι δύο ως υποψήφιο νέο μέλος. Όλοι τους, εκτός από τον κλασικό φιλελεύθερο, ήταν από την ίδια πάστα. Αυτό που μας υπόσχονται πως είναι ο δρόμος προς την ελευθερία, είναι στην πραγματικότητα ο δρόμος προς την δουλεία. Δεν είναι και δύσκολο να δει κανείς τι γίνεται όταν η δημοκρατία μπαίνει σε πορεία προς κεντρικό σχεδιασμό. Ο στόχος του σχεδιασμού περιγράφεται με ασαφείς όρους, όπως το γενικό καλό. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα κοινά αποδεκτός στόχος. Όταν οι άνθρωποι συμφωνούν να ακολουθήσουν ένα κεντρικό σχέδιο, χωρίς να συμφωνούν τι θέλουν να πετύχουν, είναι σαν ένα τσούρμο ανθρώπων που δεσμεύονται να πάνε ταξίδι μαζί, χωρίς να συμφωνούν στον προορισμό. Το αποτέλεσμα είναι οι περισσότεροι να καταλήξουν κάπου που δεν ήθελαν ποτέ να βρεθούν.
οι δημοκρατικές συνελεύσεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως κέντρα σχεδιασμού. Δεν γίνεται να συμφωνήσουν στα πάντα, δηλαδή στο πώς να διατεθούν όλοι οι πόροι μιας ολόκληρης χώρας, αφού αυτό θα απαιτούσε αποφάσεις για χίλια μύρια πράγματα. Ακόμα και αν η Βουλή μπορούσε να συμφωνήσει σε κάποιο σχέδιο μετά από σειρά διαπραγματεύσεων και συμβιβασμών, το αποτέλεσμα είναι βέβαιο πως δεν θα ικανοποιούσε κανέναν. Ο δημοκρατικός σχεδιασμός είναι αδύνατο να γίνει, όπως αδύνατη θα ήταν και μια πολεμική εκστρατεία όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται δημοκρατικά. Όπως συμβαίνει και στην μάχη, θα ήταν αναγκαία η ανάθεση του σχεδιασμού σε ειδικούς. Ακόμα και αν, με ανάθεση σε ειδικούς, μια δημοκρατία κατόρθωνε να σχεδιάσει κάθε τομέα της οικονομίας, μετά θα έπρεπε να εναρμονιστούν όλα αυτά τα σχέδια σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Όλο και θα δυνάμωναν οι φωνές που θα απαιτούσαν να οριστεί επιτέλους κάποια επιτροπή ή κάποιο άτομο που να αποφασίζει με δική του ευθύνη. Η αγωνιώδης κραυγή που ζητά έναν τσάρο της οικονομίας είναι χαρακτηριστικό στάδιο στην πορεία προς τον σχεδιασμό. Επομένως, το κοινοβούλιο καταλήγει απλώς να επιλέγει τα άτομα εκείνα που θα έχουν ουσιαστικά απόλυτη εξουσία. Το όλο σύστημα τίνει προς ένα είδος δικτατορίας, όπου ο επικεφαλής της κυβέρνησης ψηφίζεται ανατακτά χρονικά διαστήματα, αλλά όσο είναι στην εξουσία, έχει την δύναμη να κατευθύνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας εκεί που θέλει. Ο σχεδιασμός οδηγεί στον αυταρχισμό, επειδή αυτός είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος επιβολής αποφάσεων, ως εκ τούτου η δικτατορία είναι απαραίτητη για να πετύχει ο κεντρικός σχεδιασμός σε μεγάλη κλίμακα. Πολλοί νομίζουν, αβάσιμα, ότι όσο η κυβέρνηση παραμένει αιρετή, δεν μπορεί να αυθαιρετεί. Μα ο τρόπος ανάδειξης μιας εξουσίας δεν αρκεί. Για να μην έχει αυταρχικά χαρακτηριστικά, πρέπει η εξουσία να περιορίζεται κιόλας. Ας πούμε, μια δικτατορία του προλεταριάτου, ακόμα και αν λειτουργεί δημοκρατικά, με το που θα άρχιζε να κάνει κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας, θα κατέστρεφε την ατομική ελευθερία, ακριβώς όπως και ένας δικτάτορας. Η ατομική ελευθερία δεν συμβιβάζεται με την ιδέα πως υπάρχει ένας ανώτερος στόχος για χάρη του οποίου όλη η κοινωνία πρέπει μονίμως να υποτάσσεται. Σε έναν βαθμό, αυτό το βιώνουμε σε συνθήκες πολέμου, όταν σχεδόν τα πάντα υποτάσσονται λόγω μιας άμεσης και πιεστικής ανάγκης. Αυτό είναι το τίμημα που πληρώνουμε για να διατηρήσουμε την ελευθερία μας μακροπρόθεσμα. Όμως, τα κλισέ που λένε ότι αν θέλεις ειρήνη πρέπει να ετοιμάζεσαι για πόλεμο, είναι εντελώς παραπλανητικά. Μπορεί να είναι λογικό να θυσιάσουμε προσωρινά την ελευθερία μας για να την διασφαλίσουμε στο μέλλον, αλλά είναι τελείως άλλο πράγμα να την θυσιάσουμε μια για πάντα, επειδή αυτό βολεύει στον κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας. Για όσους έχουν δει από κοντά την μετάβαση από τον σοσιαλισμό στον φασισμό, η σχέση αυτών των δύο συστημάτων είναι προφανής. Η υλοποίηση του σοσιαλιστικού προγράμματος σημαίνει κατάργηση της ελευθερίας. Ο δημοκρατικός σοσιαλισμός, αυτή η μεγάλη ουτοπία των τελευταίων γενεών, είναι απλώς ανέφικτος. Πώς οι χείριστοι αναρριχώνται στην κορυφή. Ένας αμερικανικός ή αγγλικός φασισμός σίγουρα θα διέφερε πολύ από το ιταλικό ή το γερμανικό μοντέλο. Αν η μετάβαση γινόταν χωρίς βία, θα περιμέναμε τουλάχιστον έναν καλύτερο ηγέτη. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως τελικά ο δικός μας φασισμός θα ήταν λιγότερο ανυπόφορος από τους προηγούμενους. Έχουμε σοβαρούς λόγους να πιστεύουμε ότι στα ολοκληρωτικά συστήματα πάντα εκδηλώνονται τελικά αργά ή γρήγορα τα χειρότερα γνωρίσματα του ολοκληρωτισμού. Ακριβώς όπως ένας δημοκρατικός ηγέτης που αρχινάει να προγραμματίζει την οικονομία σύντομα θα αντιμετωπίσει το δίλημα να δώσει στον εαυτό του δικτατορική εξουσία ή να αποτύχει, έτσι και ένας ολοκληρωτικός ηγέτης σύντομα θα αναγκαστεί να διαλέξει ανάμεσα στην αποτυχία και στην ανηθικότητα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, όσο πιο ανήθικος είναι κανείς, τόσο πιθανότερο είναι να πετύχει σε μια κοινωνία που οδεύει προς τον ολοκληρωτισμό. Όποιος δεν το βλέπει αυτό, δεν έχει αντιληφθεί μάλλον ακόμα το μέγεθος του χάσματος που χωρίζει τον ολοκληρωτισμό από τον δυτικό πολιτισμό, που στον πυρήνα του είναι ατομικιστικός. Ο ολοκληρωτικός ηγέτης πρέπει να συγκεντρώσει γύρω του μία ομάδα ανθρώπων έτοιμων να πειθαρχήσουν εθελουσίως στις διαταγές εκείνες που με την βία θα επιβάλλουν στους υπόλοιπους. Βεβαίως κάτι που διαπίστωσαν πολλοί κοινωνικοί μεταρρυθμιστές στο παρελθόν είναι ότι ο σοσιαλισμός μπορεί να εφαρμοστεί μόνο με μεθόδους που οι περισσότεροι σοσιαλιστές δεν θα τις ενέκριναν. Τα παλιά σοσιαλιστικά κόμματα σκόνταφταν στα δημοκρατικά τους ιδεώδη
δεν είχαν τη σκληράδα, το αδίστακτο του χαρακτήρα που απαιτείται για να γίνει η δουλειά που ήθελαν να κάνουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Γερμανία και στην Ιταλία, πριν την επιτυχία του φασισμού, είχε προηγηθεί η άρνηση των σοσιαλιστικών κομμάτων να αναλάβουν την κυβέρνηση. Δεν το έλεγε η καρδιά τους να χρησιμοποιήσουν τις μεθόδους που οι ίδιοι οι σοσιαλιστές είχαν υποδείξει. Εξακολουθούσαν να ελπίζουν σε κάποιο θαύμα που θα έκανε την πλειοψηφία να συνταχθεί εθελουσίως προκειμένου να οργανωθεί η κοινωνία σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Άλλοι όμως είχαν ήδη πάρει είδηση ότι στην κεντρικά σχεδιασμένη κοινωνία το θέμα δεν είναι τι θέλει η πλειοψηφία, αλλά τι θέλει η μεγαλύτερη ομάδα που διαθέτει αρκετή ομοψυχία ώστε να κατευθύνει τις εξελίξεις εκεί που θέλει αυτή. Υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι που μια τέτοια ομάδα με σχετικά κοινές απόψεις δεν είναι πολύ πιθανόν να απαρτίζεται από τα καλύτερα, αλλά μάλλον θα αποτελείται από τα χειρότερα στοιχεία της κοινωνίας. Πρώτον, όσο πιο μορφωμένοι και έξυπνοι είναι οι άνθρωποι, τόσο περισσότερο ποικίλουν οι απόψεις και οι προτιμήσεις τους. Αν θέλουμε να βρούμε κοινές απόψεις, πρέπει να καταδυθούμε στα κατώτερα στρώματα της ηθικής και του πνεύματος, εκεί όπου επικρατούν τα πιο πρωτόγωνα ένστικτα. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν έλλειμμα ηθικής. Σημαίνει απλώς ότι αυτοί που απαρτίζουν την μεγαλύτερη ομάδα με πολύ παρόμοιες αξίες είναι οι άνθρωποι που έχουν έλλειμμα ηθικής. Δεύτερον, από την στιγμή που αυτή η ομάδα δεν είναι αρκετά μεγάλη για να πετύχει τα σχέδιά του ο αρχηγός της, θα πρέπει με κάποιον τρόπο να προσελκύσουν νέα μέλη στην απλοϊκή τους ιδεολογία. Πρέπει να κερδίσει την υποστήριξη των πιο ευπηθών, των πιο αφελών, αυτών που δεν έχουν ισχυρές πεπιθήσεις, αλλά είναι έτοιμοι να δεχτούν προκατασκευασμένα αξιακά συστήματα, αρκεί κάποιος να τα διατυμπανίσει μέσα στα αυτιά τους με αρκετή συχνότητα και ένταση. Αυτοί είναι που θα επανδρώσουν τις τάξεις του νέου ολοκληρωτικού κόμματος. Οι άνθρωποι με τις θολές, με τις μισομαγειρεμένες ιδέες, που παρασύρονται εύκολα από πάθη και συναισθηματικούς λόγους. Τρίτον, για να μπορέσει να συσπυρώσει τους υποστηρικτές του, ο αρχηγός θα πρέπει να αποτανθεί στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή, στην ανθρώπινη αδυναμία. Είναι ευκολότερο να στοιχηθούν οι άνθρωποι πίσω από ένα πρόγραμμα με αρνητικό περιεχόμενο, όπως το μίσος προς κάποιον εχθρό ή τον φθόνο για τον πλουσιότερο, παρά πίσω από κάτι θετικό. Πάντα αυτός που προσπαθεί να κερδίσει τις μάζες τονίζει την διαφορά ανάμεσα σε εμάς και τους άλλους. Ο εχθρός μπορεί να είναι εσωτερικός, όπως ήταν ο Εβραίος στη Γερμανία ή ο Κουλάκος στη Ρωσία, ή μπορεί να είναι εξωτερικός. Όπως και να έχει, αυτή η τακτική δίνει στον αρχηγό πολύ μεγαλύτερα περιθώρια δράσης από ό,τι θα του έδινε οποιοδήποτε πρόγραμμα θετικού περιεχομένου. Η ανέλυξη κάποιου μέσα σε ένα ολοκληρωτικό κόμμα εξαρτάται εν πολλής από την διάθεσή του να κάνει ανήθικες πράξεις. Το «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα», που στην ατομικιστική ηθική ισοδυναμεί με άρνηση κάθε ηθικού φραγμού, στην κολεκτιβιστική ηθική ανάγεται σε κανόνα απαράβατο. Δεν υπάρχει κυριολεκτικά τίποτα που θα δίσταζε να κάνει ένας συνεπής κολεκτιβιστής αν υπηρετεί το καλό του συνόλου, εφόσον αυτό είναι το μόνο κριτήριο με το οποίο κρίνει τι πρέπει να γίνει και τι δεν πρέπει. Άπαξ και αποδεχτείς ότι το άτομο δεν είναι παρά απλά ένα εργαλείο για την εξυπηρέτηση των στόχων του ανώτερου όντος που λέγεται κοινωνία ή έθνος, όλα τα φρικτά γνωρίσματα του ολοκληρωτισμού έπονται νομοτελειακά. Απ' την οπτική γωνία του κολεκτιβιστή, η έλλειψη ανοχής, η βίαιη καταστολή των αντιφρονούντων, η εξαπάτηση, η παρακολούθηση, η απόλυτη αδιαφορία για τη ζωή και την ευτυχία του ατόμου, είναι όλα απαραίτητα και αναπόφευκτα. Πράξεις ιδεχθείς, όπως η εκτέλεση ομήρων, γερόντων και ασθενών, απλά θεωρούνται αναγκαίες. Ο βίαιος ξεριζωμός και η μετατόπιση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων γίνεται απλά ένα πολιτικό μέτρο που το αποδέχονται όλοι, εκτός βέβαια από τα θύματα. Προκειμένου λοιπόν κάποιος να συνδράμει στην διοίκηση ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος, πρέπει να είναι διατεθειμένος να παραβιάσει κάθε γνωστό ηθικό κανόνα, αρκεί αυτό να είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου που του έχει ανατεθεί. Η κρεατομηχανή του ολοκληρωτισμού επιφυλάσσει λαμπρές ευκαιρίες στον κάθε αδίστακτο και στον κάθε τυποτένιο. Ούτε η Γκεστάπο, ούτε η διοίκηση κάποιου στρατοπέδου συγκέντρωσης,
ούτε το Υπουργείο Προπαγάνδας, ούτε τα ΕΣΑ και τα ΕΣΕΣ ή τα αντίστοιχα ρωσικά πόστα δεν είναι μέρη κατάλληλα για την έκφραση ανθρωπιστικών αισθημάτων. Μέσα από τέτοια πόστα όμως πετυχαίνει κανείς την ανέλυξή του σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Όπως έχει πει σωστά ένας διακεκριμένος Αμερικανός οικονομολόγος, ο καθηγητής Frank H. Knight, οι αρχές ενός κολεκτιβιστικού κράτους θα ήταν αναγκασμένες να κάνουν αυτές τις πράξεις θέλοντας και μη, και η πιθανότητα να βρεθεί στην εξουσία κάποιος που απεχθάνεται την εξουσία είναι παρόμοια με την πιθανότητα ένας πολύ ευγενικός και καλόκαρδος άνθρωπος να αναλάμβανε το πόστο εκείνου που κραδένει το μαστίγιο σε ένα κάτεργο όπου δουλεύουν σκλάβοι. Πρέπει να σημειώσουμε και το εξής. Ο κολεκτιβισμός σημαίνει το τέλος της αλήθειας. Για να λειτουργήσει ένα ολοκληρωτικό σύστημα, δεν αρκεί να δουλεύουν όλοι με το ζόρι στο πόστο που τους έχουν τοποθετήσει οι έχοντες την εξουσία. Πρέπει επιπλέον οι άνθρωποι να φτάσουν στο σημείο να θεωρούν τον σκοπό της εργασίας τους δικό τους σκοπό. Αυτό πετυχαίνει η προπαγάνδα και ο απόλυτος έλεγχος των πηγών πληροφόρησης. Ο καλύτερος τρόπος να κάνεις κάποιον να υπηρετήσει τις δικές σου αξίες είναι να τον πείσεις ότι αυτές οι αξίες υπηρετούν τις δικές του αξίες, αυτές που πάντα είχε, αλλά που προηγουμένως δεν τις είχε καταλάβει σωστά. Και ο καλύτερος τρόπος να το πετύχεις αυτό είναι να χρησιμοποιήσεις γνωστές λέξεις αλλάζοντας το νόημά τους. Βασικό χαρακτηριστικό του πνευματικού κλίματος στα ολοκληρωτικά καθεστώτα είναι αυτή η σύγχυση και η πλήρης διαστρέβλωση της γλώσσας. Η πιο πολύπαθη λέξη με αυτή την έννοια είναι η λέξη ελευθερία. Μια λέξη που χρησιμοποιείται και στα ολοκληρωτικά καθεστώτα όσο και αλλού. Θα λέγαμε μάλιστα ότι όπου η ελευθερία, όπως την ξέρουμε, έχει ισοπεδωθεί, αυτό έχει γίνει στο όνομα κάποιας νέας ελευθερίας που έχουν υποσχεθεί στον λαό. Ακόμα και ανάμεσά μας υπάρχουν σχεδιαστές που μας επαγγέλλονται συλλογική ελευθερία, που είναι ένας όρος τόσο παραπλανητικός όσο κάθε όρος στα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Η συλλογική ελευθερία δεν είναι η ελευθερία των μελών της κοινωνίας, αλλά η απεριόριστη ισχύ του σχεδιαστή να κάνει στην κοινωνία ό,τι θέλει. Είναι η απόλυτη σύγχυση ελευθερίας και ισχύως. Δεν είναι πολύ δύσκολο να κατασταλεί η ανεξάρτητη σκέψη στην πλειοψηφία των ανθρώπων. Η μειοψηφία όμως, που εξακολουθεί να ασκεί κριτική, πρέπει και αυτή να σιωπήσει. Η δημόσια κριτική, ακόμα και η έκφραση της παραμικρής αμφισβήτησης, πρέπει να κατασταλεί, γιατί διαβρώνει την ισχύ του καθεστώτος. Ο Σίδνεϊ και η Beatrice Webb περιγράφουν ως εξής την κατάσταση σε κάθε ρωσικό εγχείρημα. Όσο ένα έργο εκτελείται, η παραμικρή έκφραση αμφιβολίας για την επιτυχή έκβασή του εκλαμβάνεται σαν έλλειψη αφοσίωσης, ακόμα και σαν προδοσία, λόγω του αντίκτυπου που ίσως να έχει στο φρόνημα των υπολείπων εργατών. Ο έλεγχος εκτείνεται ακόμα και σε θέματα που φαίνονται να μην έχουν καμία πολιτική σημασία. Ας πούμε, η θεωρία της σχετικότητας θεωρήθηκε εβραϊκό πλήγμα στα θεμέλια της χριστιανικής και νορδικής φυσικής, αλλά και ασύμβατη με τον διαλεκτικό υλισμό του μαρξιστικού δόγματος. Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα πρέπει να δικαιολογείται με βάση την σκοπιμότητα που έχει για την κοινωνία. Δεν μπορεί να υπάρχει αυθόρμητη, ανεπίβλεπτη δραστηριότητα, γιατί ίσως να φέρει απρόβλεπτα αποτελέσματα για τα οποία το σχέδιο απλά δεν προνοεί. Αυτή η αρχή φτάνει μέχρι και στα αθλήματα και στην ψυχαγωγία. Θα αφήσω τον αναγνώστη να μαντέψει πού υπόθηκε από επίσημα χείλη το εξής. Πρέπει επιτέλους να τελειώνουμε με την ουδετερότητα στο σκάκι. Πρέπει να καταδικάσουμε μια για πάντα την ιδέα πως παίζουμε σκάκι έτσι για το σκάκι. Το πιο ανησυχητικό γεγονός ίσως είναι ότι η καταδίκη της πνευματικής ελευθερίας δεν εμφανίζεται μετά την εγκαθίδρυση του ολοκληρωτικού καθεστώτος, αλλά οπουδήποτε υπάρχουν άνθρωποι που υιοθετούν την κολεκτιβιστική πίστη. Ακόμα και η σκληρότερη καταπίεση χειροκροτείται, αρκεί να είναι στο όνομα του σοσιαλισμού. Η απουσία ανοχής προς οποιαδήποτε αντίθετη άποψη επεφημείται ανοιχτά. Η τραγωδία της κολεκτιβιστικής σκέψης είναι ότι ξεκινάει με σκοπό να εξυψώσει τη λογική και καταλήγει να καταστρέφει τη λογική. Η επέλαση του κολεκτιβισμού έχει αλλάξει και τις ηθικές αξίες κατά τρόπο που αξίζει να τον σκεφτούμε. Οι αρετές που σήμερα εξασθενούν στη Βρετανία και στην Αμερική είναι ακριβώς εκείνες για τις οποίες οι Αγγλοσάξονες κάποτε ήταν περήφανοι και φημισμένοι ανά τον κόσμο.
οι αρετές της ανεξαρτησίας, της αυτοπεποίθησης, της ατομικής πρωτοβουλίας και ευθύνης, η πίστη στην εθελοντική δράση, η διακριτικότητα με την οποία κανείς δεχόνεται στις υποθέσεις του γείτονα, η ανοχή στο διαφορετικό και μια υγιής δόση καχυποψίας προς κάθε εξουσία και αρχή. Ακριβώς αυτές οι παραδόσεις, αυτοί οι θεσμοί που έχουν διαμορφώσει τον χαρακτήρα του έθνους και το ηθικό κλίμα σε Αγγλία και Αμερική, αυτοί είναι που πλήττονται από την διάδοση του κολεκτιβισμού και τις τάσεις που έχει για συγκεντρωτισμό. Σχεδιασμός εναντίον κράτους δικαίου. Η μεγαλύτερη διαφορά μιας ελεύθερης χώρας από μια χώρα υποτελεί σε κάποια αυθαίρετη εξουσία είναι ότι στην ελεύθερη χώρα γίνονται σεβαστές ορισμένες αρχές που με δύο λέξεις τις λέμε κράτος δικαίου. Για να το πούμε απλά, αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται από κανόνες που έχουν τεθεί και γνωστοποιηθεί πριν αυτή αναλάβει. Κανόνες που επιτρέπουν στον καθένα να γνωρίζει από πριν, με σχετική βεβαιότητα, πώς θα χρησιμοποιήσει η εξουσία την ισχύ που διαθέτει και να κάνει τα προσωπικά του σχέδια με βάση αυτήν την γνώση. Επομένως, ξέροντας τους κανόνες του παιχνιδιού, το άτομο είναι ελεύθερο να επιδιώξει τους προσωπικούς του στόχους, γνωρίζοντας πως η κυβερνητική εξουσία δεν θα χρησιμοποιηθεί για να του θέσει εμπόδια. Ο σοσιαλιστικός οικονομικός σχεδιασμός εμπεριέχει κατά ανάγκη το ακριβώς αντίθετο. Η αρχή που χαράσει σχέδια δεν μπορεί να δεσμευθεί από πριν σε γενικούς κανόνες που θα την εμποδίσουν να δρά αυθαιρέτως. Όταν η κυβέρνηση καλείται να αποφασίσει πόσα γουρούνια πρέπει να εκτρέφονται και πόσα λεωφορεία να κυκλοφορούν και ποια ορυχεία να δουλεύουν και σε τι τιμή να πολλούνται τα παπούτσια, όλες αυτές οι αποφάσεις δεν γίνεται να προκαθοριστούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αναπόφευκτα, αυτές οι αποφάσεις εξαρτώνται από τις εκάστοτες συνθήκες και απαιτούν πάντα τον συνυπολογισμό των συγκρουόμενων συμφερόντων διαφόρων προσώπων και ομάδων. Εν τέλει, πάντα κάποιος θα πρέπει να αποφασίσει τι είναι στα συμφέροντα είναι πιο σημαντικά και η απόφασή του πρέπει να επιβληθεί δια νόμου. Έτσι προκύπτει το γνωστό φαινόμενο. Όσο περισσότερα είναι τα σχέδια του κράτους, τόσο δυσκολότερα να γίνονται τα σχέδια του ατόμου. Έχει σημασία να καταλάβουμε την διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο είδη πολιτικής. Είναι σαν την διαφορά ανάμεσα σε κάποιον που βάζει ταμπέλες στον δρόμο και κάποιον που διατάσσει τον κόσμο που να πάει. Επιπλέον, είναι αδύνατον η κυβέρνηση να είναι αμερόληπτη σε συνθήκες κεντρικού σχεδιασμού. Το κράτος πάβει να είναι εργαλείο που βοηθά τα άτομα στην αυτοπραγμάτωσή τους και γίνεται θεσμός που συνειδητά κάνει διακρίσεις μεταξύ των αναγκών διαφόρων ανθρώπων, επιτρέποντας σε κάποιους να κάνουν πράγματα που σε άλλους τα απαγορεύει. Φτάνει στο σημείο να ορίζει δια νόμου πόσο πλούτο θα έχει ο καθένας και τι επιτρέπεται να έχει στην κατοχή της η κάθε κοινωνική ομάδα. Το κράτος δικαίου, η απουσία νομικών προνομίων που δίνονται από την εξουσία σε συγκεκριμένους ανθρώπους, είναι φρουρός της ισονομίας και η ισονομία είναι το αντίθετο της κυβερνητικής αυθαιρεσίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι σοσιαλιστές και οι ναζιστές μονίμως διατείνονται πως η δικαιοσύνη δεν πρέπει να είναι απλά τυπική και λένε ότι ο νόμος πρέπει να έχει άποψη για το πόσο πλούσιοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι, απαιτούν δηλαδή νόμο με κοινωνικό πρόσημο και καταδικάζουν την ανεξαρτησία των δικαστών. Σε μια σχεδιασμένη κοινωνία, ο νόμος χρειάζεται για να νομιμοποιεί την αυθαιρεσία. Αν ο νόμος λέει πως η τάδε επιτροπή και η δίνα αρχή μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, τότε όλες οι πράξεις τους είναι εξ ορισμού νόμιμες. Φυσικά οι πράξεις τους δεν συνάδουν με το κράτος δικαίου. Δίνοντας στην κυβέρνηση απεριόριστη εξουσία και η πλέον αυθαίρετη αρχή καθίσταται νόμιμη. Και έτσι μια δημοκρατία μπορεί να εγκαθιδρύσει την χειρότερη δεσποτεία που μπορεί κανείς να διανοηθεί. Το κράτος δικαίου σμιλεύθηκε συνειδητά κατά την φιλελεύθερη περίοδο και μόνον τότε και είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα αυτής της περίοδου. Είναι η ίδια η ελευθερία σε μορφή νόμου. Όπως το έθεσε ο Ιμάνιουελ Καντ, ο άνθρωπος είναι ελεύθερος αν δεν χρειάζεται να υπακούει κανέναν παρά μόνο τους νόμους. Είναι αναπόφευκτος ο σχεδιασμός? Κάτι δείχνει το γεγονός ότι πλέον λίγοι είναι οι σχεδιαστές που παραδέχονται πως ο κεντρικός σχεδιασμός είναι επιθυμητός.
Οι περισσότεροι σήμερα ισχυρίζονται πως τον κάνουν από ανάγκη λόγω εξωτερικών περιστάσεων πέρα από τον έλεγχό τους. Ένα επιχείρημα που ακούγεται συχνά είναι ότι η περιπλοκότητα του σύγχρονου πολιτισμού δημιουργεί νέα προβλήματα που δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε χωρίς κεντρικό σχεδιασμό. Αυτό το επιχείρημα δείχνει πλήρη άγνοια του πώς δουλεύει ο ανταγωνισμός. Μα ακριβώς επειδή οι σημερινές συνθήκες είναι τόσο περίπλοκες, γι' αυτό ο ανταγωνισμός είναι η μόνη μέθοδος με την οποία μπορούμε να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας. Αν οι συνθήκες ήταν αρκετά απλές, τότε ίσως ένα άτομο ή μια επιτροπή να μπορούσε να γνωρίζει όλα τα δεδομένα ώστε να χαράξει ένα σχέδιο. Μα όσο τα δεδομένα γίνονται περίπλοκα και πολυάριθμα, τόσο δυσκολότερο γίνεται για ένα κέντρο λήψεως αποφάσεων να τα διαχειριστεί. Κανένα κέντρο δεν έχει την δυνατότητα να γνωρίζει και να κατευθύνει την διαρκώς μεταβαλλόμενη προσφορά και ζήτηση αμέτρητων προϊόντων. Σε συνθήκες ανταγωνισμού και μόνο, το σύστημα τιμών καταγράφει αυτόματα όλα τα σχετικά δεδομένα. Ο επιχειρηματίας μπορεί να προσαρμόσει την δράση του ώστε να συμβαδίζει με τον άλλον, κοιτώντας τις διακυμάνσεις σε σχετικά λίγες τιμές προϊόντων, όπως ένας μηχανικός κοιτάει λίγους δείκτες σε έναν μετρητή. Σε σύγκριση με αυτήν την μέθοδο οικονομικής διαχείρισης, μέσω της αποκέντρωσης και του αυτόματου συντονισμού που γίνεται παρατηρώντας το σύστημα τιμών, η μέθοδος του κεντρικού σχεδιασμού είναι απίστευτα χοντροκομμένη, πρωτόγονη και αναποτελεσματική. Δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούμε ότι αν το βιομηχανικό μας σύστημα βασιζόταν σε κάποιο κεντρικό σχέδιο, δεν θα είχε φτάσει ποτέ στο σημερινό επίπεδο ευελιξίας και ποικιλίας. Ο σύγχρονος πολιτισμός μπόρεσε να αναπτυχθεί ακριβώς επειδή δεν χρειάστηκε να σχεδιαστεί ενσυνείδητα. Ο σημερινός καταμερισμός εργασίας έχει ήδη φτάσει πολύ πέρα από αυτό που θα μπορούσε να διαχειριστεί οποιοδήποτε σχεδιαστής. Όσο πιο περίπλοκο θα γίνεται το οικονομικό σύστημα στο μέλλον, τόσο λιγότερο αποτελεσματικός θα είναι ο κεντρικός σχεδιασμός και τόσο περισσότερο θα χρειαζόμαστε τη μέθοδο του ανταγωνισμού, αποδεσμευόμενη από οποιαδήποτε συνειδητή προσπάθεια ελέγχου. Έχει υποθεί επίσης ότι οι τεχνολογικές αλλαγές έχουν κάνει τον ανταγωνισμό αδύνατο σε όλο και περισσότερους τομείς και ότι έχουμε πλέον να επιλέξουμε μεταξύ ιδιωτικών μονοπωλίων ή κυβερνητικής διαχείρισης. Μόνο που η ανάπτυξη μονοπωλίων φαίνεται να μην είναι συνέπεια της τεχνολογικής προόδου, αλλά μάλλον των πολιτικών που εφαρμόζονται στις περισσότερες χώρες. Η πιο ενδελεχής μελέτη αυτού του φαινομένου έχει γίνει από το Temporary National Economic Committee, μια επιτροπή που σίγουρα δεν μπορεί να κατηγορηθεί για φιλελεύθερη προκατάληψη. Η επιτροπή συμπέρανε τα εξής. Δεν έχει αποδειχθεί ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες είναι πιο αποτελεσματικές. Τα υποτιθέμενα πλεονεκτήματα που θα κατέστρεφαν τον ανταγωνισμό δεν φαίνονται να δουλεύουν σε πολλούς τομείς. Δεν μπορεί να γίνει δεκτό το συμπέρασμα ότι το πλεονέκτημα των μεγάλων μονάδων παραγωγής οδηγεί αναπόφευκτα στην κατάργηση του ανταγωνισμού. Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι συχνά τα μονοπόλια σχηματίζονται μετά από συμφωνίες για τον σχηματισμό καρτέλ, οι οποίες προωθούνται μέσω κρατικής πολιτικής. Όπου ακυρώνονται αυτές οι συμφωνίες και αλλάζει η κρατική πολιτική, ο ανταγωνισμός επανέρχεται. Όποιος έχει παρατηρήσει πόσο συστηματικά οι επίδοξοι μονοπόλες γυρεύουν την βοήθεια του κράτους για να ελέγξουν την αγορά, θα ξέρει πως τα μονοπόλια κάθε άλλο παρά αναπόφευκτα είναι. Είναι τεχνητά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πολιτική του προστατευτισμού βοήθησε στην ανάπτυξη μονοπωλίων. Στην Γερμανία, η δημιουργία καρτέλ από το 1878 γινόταν συστηματικά και εσκεμμένα με πολιτικά μέσα. Εδώ ήταν που με την συνδρομή του κράτους, τα πρώτα πειράματα επιστημονικού σχεδιασμού και συνειδητής οργάνωσης της βιομηχανίας οδήγησαν στην δημιουργία πελώριων μονοπωλίων. Η καταστολή του ανταγωνισμού έγινε εσκεμμένα στη Γερμανία με πολιτική στόχευση, υπηρετώντας το ιδανικό που σήμερα ονομάζουμε σχεδιασμό. Δύο είναι οι ισχυρές ομάδες που προωθούν τις πολιτικές μονοπώλησης της βιομηχανίας. Το οργανωμένο κεφάλαιο και τα εργατικά σωματεία. Η πρόσφατη ανάπτυξη μονοπωλίων είναι εν πωλής αποτέλεσμα της σύμπραξης οργανωμένου κεφαλαίου και οργανωμένης εργασίας, προκειμένου οι προνομιούχες ομάδες εργαζομένων να απολαμβάνουν μέρος των μονοπωλιακών κερδών εις βάρος της κοινωνίας και εις βάρος των εργατών σε λιγότερο οργανωμένους τομείς της βιομηχανίας. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να θεωρούμε τα μονοπόλια κάτι φυσικό και αναπόφευκτο. Ο σχεδιασμός που τα δημιουργεί είναι συνειδητή πράξη.
Καμία εξωτερική δύναμη δεν μας τον επιβάλλει. Μπορεί ο σχεδιασμός να μας λυτρώσει από την οικονομική μέρημνα? Οι περισσότεροι σχεδιαστές που έχουν σκεφτεί σοβαρά τι κάνουν, δεν αμφιβάλλουν ότι η οικονομία πρέπει να διευθύνεται αυταρχικά, ότι το δεδαλώδες πλέγμα των δραστηριοτήτων, που είναι όλες αλληλένδετες, πρέπει να διευθύνεται από ειδικούς, με τον αρχηγό να έχει το τελικό πρόσταγμα απρόσκοπτος από δημοκρατικές διαδικασίες. Μας καθησυχάζουν με διαβεβαιώσεις ότι αυτή η αυταρχική διοίκηση θα περιορίζεται μόνο σε οικονομικά ζητήματα. Συνήθως προσθέτουν πως αυτός ο περιορισμός της ελευθερίας σε ασήμαντα πράγματα θα μας επιτρέψει να ασχοληθούμε ελεύθερα με τις άλλες, τις υψηλότερες αξίες της ζωής. Αυτό ακούν ακόμα και κάποιοι που απεχθάνονται τις δικτατορίες και φτάνουν να υποστηρίζουν λυσαλέα τον δικτάτορα της οικονομικής ζωής. Αυτά τα επιχειρήματα απευθύνονται στα πιο ευγενή μας ένστικτα. Αν ο σχεδιασμός μπορούσε πράγματι να μας λυτρώσει από τις καθημερινές μας έγνοιες για τα επουσιώδη και διευκόλυνε την ενασχόλησή μας με το ποιοτικό κομμάτι της ζωής, την υψηλή διανόηση, λίγο θα ήταν αυτό. Όχι βέβαια. Δυστυχώς όμως, οι αμιγώς οικονομικές μας επιθυμίες δεν είναι ξεχωριστές από τις υπόλοιπες. Ο όρος οικονομικό κίνητρο είναι παραπλανητικός. Πίσω από αυτό βρίσκεται η επιθυμία μας να έχουμε μια γενική ευχέρεια να κάνουμε πράγματα. Τα λεφτά δεν τα κυνηγάμε για τα ίδια τα λεφτά, αλλά επειδή μας δίνουν το ευρύτερο δυνατό φάσμα επιλογών στην απόλαυση των καρπών του κόπου μας. Τα λεφτά τα θέλουμε για να τα ξοδέψουμε όπως μας αρέσει. Και πολλοί που έχουν φτάσει να μισούν το χρήμα, το μισούν επειδή το βλέπουν σαν σύμβολο των περιορισμών που μας επιβάλλει η ανέχεια χρήματος. Στην πραγματικότητα, το χρήμα είναι ένα από τα μεγαλύτερα εργαλεία που εφήβρε ποτέ ο άνθρωπος για την ελευθερία του. Στη σημερινή κοινωνία, το χρήμα είναι αυτό που προσφέρει αμέτρητες επιλογές στον φτωχό, επιλογές που λίγες γενιές πριν δεν τις διέθεταν ούτε οι πλούσιοι. Για να εκτιμήσουμε την σημασία του χρήματος, ας αναλογιστούμε για μια στιγμή τι θα γινόταν αν συνέβαινε αυτό που λένε τόσοι και τόσοι σοσιαλιστές, δηλαδή η αντικατάσταση των οικονομικών κινήτρων με μη οικονομικά. Αν όλα τα ανταλλάγματα, αντί να είναι χρηματικά, είχαν την μορφή κοινωνικής αναγνώρισης ή κάποιων προνομίων ή κάποιας θέσεως εξουσίας ή καλύτερης στέγασης ή περισσότερων ευκαιριών για ταξίδια και εκπαίδευση, αυτό θα σήμαινε απλά ότι ο αποδέκτης δεν θα ήταν πλέον εις θέση να επιλέξει. Αυτός που θα όριζε το ύψος της αμοιβής θα όριζε ταυτοχρόνως και πώς θα την απολαύσεις. Η λεγόμενη οικονομική ελευθερία που μας υπόσχονται οι σχεδιαστές δεν είναι άλλο από το να μας απαλλάξουν από την ανάγκη να λύνουμε τα οικονομικά μας προβλήματα. Τις δύσκολες αποφάσεις που καλούμαστε να λάβουμε θα τις λαμβάνουν άλλοι για μας. Από τη στιγμή που σχεδόν όλες μας οι ανάγκες καλύπτονται από αγαθά που παράγουν οι συνάνθρωποί μας, ο οικονομικός σχεδιασμός θα σήμαινε σχεδιασμό σχεδόν όλης της ζωής μας. Δεν υπάρχει πτυχή της ζωής μας, από τις βασικές μας ανάγκες, ως τις σχέσεις μας με συγγενείς και φίλους, από την εργασία μας ως τον ελεύθερο χρόνο μας, όπου ο σχεδιαστής δεν θα επέβαλε τον συνειδητό του έλεγχο. Ακόμα και αν τυπικά επιτρεπόταν στον καταναλωτή να ξοδέψει τα λεφτά του όπως θέλει, η εξουσία του σχεδιαστή στην προσωπική του ζωή θα ήταν σχεδόν η ίδια, αφού θα έλεγχε την παραγωγή αγαθών. Η ελευθερία επιλογών που έχουμε σε ένα ανταγωνιστικό σύστημα έγκυται στο ότι αν κάποιος αρνηθεί να ικανοποιήσει τις επιθυμίες μας, μπορούμε να αποτανθούμε σε κάποιον άλλον. Όταν όμως είμαστε αντιμέτωποι με ένα μονοπόλιο, είμαστε στο έλεος του. Και μια εξουσία που διευθύνει ολόκληρη την οικονομία θα ήταν το ισχυρότερο μονοπόλιο που μπορεί να φανταστεί κανείς. Αυτό θα αποφάσιζε τι θα λάβουμε και με τι όρους. Δεν θα αποφάσιζε μόνο τα είδη και τις ποσότητες των διαφόρων αγαθών, αλλά και την κατανομή τους ανά περιοχές και ανά ομάδες ατόμων και θα μπορούσε φυσικά να κάνει διακρίσεις μεταξύ αυτών που του είναι αρεστή ή όχι. Όχι το δικό μας γούστο, αλλά κάποιου άλλου η γνώμη για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να μας αρέσει, θα καθόριζε στο τέλος τι θα είχαμε. Ακόμα εντονότερη θα ήταν η χειραγώγηση της εξουσίας στην εργασία μας ως παραγωγών. Για τους περισσότερους εξημών, ο χρόνος που περνάμε στην εργασία μας είναι ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας και η δουλειά μας καθορίζει πού θα ζήσουμε και με ποιους.
Επομένως, η ελευθερία επιλογής εργασίας έχει ίσως μεγαλύτερη σημασία για την ευτυχία μας, ακόμα και από την ελευθερία να ξοδεύουμε το εισόδημά μας στον ελεύθερο χρόνο μας. Βέβαια, ακόμα και υπό ιδανικές συνθήκες, αυτή η ελευθερία έχει κάποια όρια. Ελάχιστοι άνθρωποι μπορούν να διαλέξουν ό,τι επάγγελμα θέλουν. Αυτό που μετράει όμως, είναι να μην είμαστε απολύτως καθυλωμένοι σε κάποιο πόστο που διάλεξαν άλλοι για μας. Αν μια θέση εργασίας γίνει φορτική ή αν θέλουμε να αλλάξουμε δουλειά, να υπάρχει πάντα κάποιος τρόπος για όποιον είναι ικανός, θυσιάζοντας ίσως κάτι, να κάνει αυτό που θέλει. Τίποτα δεν καθιστά τη ζωή πιο ανυπόφορη από την γνώση ότι καμία σου προσπάθεια δεν αρκεί για να την αλλάξει. Μπορεί να είναι άσχημο να είσαι ένα γρανάζι στη μηχανή, αλλά είναι απείρως χειρότερο να μην μπορείς και να φύγεις. Να είσαι αλυσοδεμένος στο πόστο σου και στους προϊσταμένους που κάποιοι άλλοι επέλεξαν για σένα. Υπάρχουν πολλά που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την σημερινή μας ελευθερία επιλογών. Ο σχεδιασμός πάντως δεν είναι ένα από αυτά. Μας πάει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο σχεδιαστής πρέπει να ελέγχει την είσοδο στα διάφορα επαγγέλματα ή τους όρους πληρωμής ή και τα δύο. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις σχεδιασμού, τέτοιοι έλεγχοι ήταν μεταξύ των πρώτων μέτρων που ελήφθησαν. Σε μια ανταγωνιστική κοινωνία, σχεδόν τα πάντα έχουν κάποια τιμή στην οποία μπορούν να αποκτηθούν. Πολλές φορές η τιμή είναι δυσβάστακτη. Πρέπει κάτι να θυσιάσουμε για να αποκτήσουμε κάτι άλλο. Η εναλλακτική όμως δεν είναι η επιλογή να έχουμε ό,τι θέλουμε, αλλά διαταγές και απαγορεύσεις και υπακοή. Δεν είναι παράξενο ότι οι άνθρωποι θα ήθελαν να λυτρωθούν από τις σκληρές επιλογές με τις οποίες συχνά τους φέρνουν αντιμέτωπους οι δυσμενείς συνθήκες. Λίγοι όμως είναι αυτοί που θα ήθελαν να λυτρωθούν έχοντας άλλους να επιλέγουν για λογαριασμό τους. Οι άνθρωποι απλά εύχονται να μην ήταν καν ανάγκη να αντιμετωπίζουν τέτοια διλήμματα και είναι προδιατεθειμένοι να πιστέψουν ότι τα διλήμματα δεν είναι στην πραγματικότητα αναγκαία, αλλά τους τα επιβάλλει κάποιο συγκεκριμένο οικονομικό σύστημα που έχουμε. Αυτό που μισούν, που δεν μπορούν να αποδεχθούν, στην πραγματικότητα είναι η ίδια η ύπαρξη του οικονομικού προβλήματος, δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχουν πεπερασμένοι πόροι και άπειρες επιθυμίες. Τον ευσεβή πόθο που λέει πως δήθεν δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, τον έχει τροφοδοτήσει ο ισχυρισμός πως μια προγραμματισμένη οικονομία μπορεί να παράγει περισσότερα αγαθά από το ανταγωνιστικό σύστημα. Μόνο που σιγά σιγά τον εγκαταλείπουν πλέον αυτόν τον ισχυρισμό όσοι μελετούν το θέμα. Ακόμα και πολλοί σοσιαλιστές οικονομολόγοι πλέον αρκούνται στην ελπίδα ότι η σχεδιασμένη οικονομία θα είναι εξίσου αποτελεσματική με την ανταγωνιστική, αλλά όχι αποτελεσματικότερη. Τον σχεδιασμό τον υποστηρίζουν επειδή θα επέτρεπε την πιο ίση κατανομή του πλούτου και όχι την αύξησή του. Και έχουν σίγουρα δίκιο ότι αν είναι να επιλέγουμε συνειδητά ποιος έχει τι, ασφαλώς απαιτείται να σχεδιάσουμε ολόκληρο το οικονομικό σύστημα. Πρέπει όμως να αναρωτηθούμε αν η επίτευξη αυτού που κάποιος θεωρεί δίκαιο και ιδανικό θα έχει ως τίμημα περισσότερη δυστυχία και περισσότερη καταπίεση από όσοι έχει προκαλέσει ποτέ η ελεύθερη αλληλεπίδραση των δυνάμεων της οικονομίας. Γιατί αν αναλάβει η κυβέρνηση να διανύμει τον πλούτο, με βάση ποιες αρχές πρέπει να το κάνει και πώς όντως θα το κάνει, υπάρχει κάποια ξεκάθαρη απάντηση στα αμέτρητα ερωτήματα που θα εγερθούν για το ποιος αξίζει τι? Μόνο μία γενική αρχή και ένας απλός κανόνας θα μπορούσε να δώσει απάντηση. Απόλυτη ισότητα για όλους. Με αυτόν τον γνώμονα θα είχαμε τουλάχιστον μια κάποια ιδέα του τι σημαίνει δίκαιη κατανομή. Μόνο που οι άνθρωποι γενικά δεν θεωρούν αυτήν την απόλυτη αριθμητική ισότητα επιθυμητή και ο σοσιαλισμός δεν υπόσχεται απόλυτη ισότητα αλλά μεγαλύτερη ισότητα. Αυτή η συνταγή όμως δεν δίνει πρακτική απάντηση σε κανένα ερώτημα. Αφενός δεν μας βοηθάει να αποφύγουμε την ανάγκη να διαλέξουμε ποια άτομα και ποιες ομάδες αξίζουν περισσότερο. Αφετέρου δεν μας λέει πώς να διαλέξουμε. Το μόνο που μας λέει βασικά είναι να πάρουμε από τους πλούσιους όσα μπορούμε. Όταν έρχεται η ώρα να μοιραστούν τα λάφυρα, αυτό το μεγαλύτερη ισότητα δεν βοηθάει καθόλου. Η δυσκολία είναι η ίδια που είχαμε και χωρίς αυτήν τη συνταγή. Ακούγεται συχνά ότι η πολιτική ελευθερία είναι ανούσια αν δεν συνοδεύεται από οικονομική ελευθερία. Ισχύει αυτό, αλλά με μία έννοια σχεδόν αντίθετη από αυτήν που εννοούν οι σχεδιαστές μας όταν την χρησιμοποιούν. Η οικονομική ελευθερία, που είναι προϋπόθεση για κάθε άλλη ελευθερία,
δεν μπορεί να είναι η υπέρβαση της ανάγκης για οικονομική μέρημνα, όπως ευαγγελίζονται οι σοσιαλιστές. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αφαιρώντας από το άτομο την ανάγκη και την δυνατότητα συνάμα της επιλογής. Αντιθέτως, πρέπει να είναι η ελευθερία της οικονομικής δραστηριότητας, που δίνοντας στο άτομο την δυνατότητα να επιλέγει, του αναθέτει και την ευθύνη των επιλογών του. Δύο είδη ασφάλειας. Όπως παρουσιάζουν συχνά την κακώς εννοούμενη οικονομική ελευθερία σαν απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματική ελευθερία, έτσι παρουσιάζουν συχνά και την οικονομική ασφάλεια. Με μία έννοια ισχύει αυτό και είναι όντως σημαντική η οικονομική ασφάλεια. Η ανεξαρτησία της σκέψης και η δύναμη του χαρακτήρα δεν απαντώνται συχνά μεταξύ εκείνων που δεν είναι σίγουροι πώς μπορούν να σταθούν στα πόδια τους οικονομικά. Υπάρχουν όμως δύο είδη ασφάλειας. Η διασφάλιση ενός ελάχιστου εισοδήματος για όλους και η διασφάλιση ενός επιπέδου ποιότητας ζωής, δηλαδή της συγκριτικής ευμάρειας που απολαμβάνει ο κάθε άνθρωπος ή η κάθε ομάδα σε σύγκριση με τις άλλες. Σε μια κοινωνία του επίπεδου της δικής μας, θα μπορούσε να δίνεται κάποια εγγύηση του πρώτου είδους σε όλους χωρίς να απειλείται το γενικό επίπεδο της ελευθερίας μας. Δηλαδή να δίνεται κάποια ελάχιστη τροφή, στέγη, ρουχισμός, τα απαραίτητα για την διατήρηση της υγείας. Και δεν υπάρχει λόγος να μην οργανώνει το κράτος ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, παρέχοντας βοήθεια κατά των κοινών κινδύνων της ζωής για τους οποίους ελάχιστοι είναι επαρκώς προετοιμασμένοι. Το δεύτερο είδος ασφάλειας είναι αυτό που υπονομεύει την ελευθερία. Ο σχεδιασμός που σκοπό έχει να προστατεύσει κάποια άτομα ή κάποιες ομάδες από την μείωση των εισοδημάτων τους. Αν αυτοί που κάνουν ένα επάγγελμα που πάει καλά μπορούν να αποκλείουν άλλους από αυτό το επάγγελμα, προκειμένου να ασφαλίσουν για τον εαυτό τους όλα τα κέρδη και τους γενναίους μισθούς τους, τότε αυτοί που κάνουν επαγγέλματα με μειωμένη ζήτηση δεν θα έχουν πουθενά να πάνε και κάθε μεταβολή στην οικονομία θα οδηγεί σε μεγάλη ανεργία. Αυτό συμβαίνει όλο και εντονότερα τελευταία. Δεν αμφιβάλλει πλέον κανείς ότι η ανεργία και η οικονομική ανασφάλεια των τελευταίων δεκαετιών είναι εν πωλής αποτέλεσμα της προσπάθειας κάποιων να εξασφαλιστούν οι ίδιοι οικονομικά χρησιμοποιώντας τέτοια μέσα. Μόνο κάποιος που έχει βρεθεί ο ίδιος αποκλεισμένος από αυτά τα προστατευμένα επαγγέλματα, σε μια κοινωνία με αγκυλώσεις και τείχη υψωμένα παντού, μπορεί να καταλάβει την απόλυτη απελπισία όσων βρίσκονται σε αυτό το τέλμα. Δεν έχει υπάρξει ποτέ σκληρότερη εκμετάλλευση από αυτήν που υφίστανται οι αποκλεισμένοι παραγωγοί από τους παραγωγούς που έχουν πιάσει τα πόστα. Και αυτό το έχουν πετύχει μέσω της ρύθμισης του ανταγωνισμού. Λίγα πράγματα έχουν κάνει μεγαλύτερη ζημιά από την λεγόμενη σταθεροποίηση συγκεκριμένων τιμών ή μισθών, που από τη μία εξασφαλίζει το εισόδημα κάποιων, από την άλλη θέτει τους υπόλοιπους σε όλο και μεγαλύτερο κίνδυνο. Στην Αγγλία και στην Αμερική παίζουν όλο και σπουδαιότερο ρόλο τα ειδικά προνόμια κάποιων, ειδικά με την μορφή ρύθμισης του ανταγωνισμού και σταθεροποίησης συγκεκριμένων τιμών και μισθών. Κάθε φορά που μια ομάδα γίνεται αποδέκτης τέτοιων προνομίων, η ανασφάλεια των υπολείπων αυξάνεται. Αν υποσχεθεί σε κάποιον ένα σταθερό κομμάτι μιας πίτας που αυξομειώνεται, το μερίδιο που μένει για τους υπόλοιπους αυξομειώνεται περισσότερο από ότι ολόκληρη η πίτα. Όσο δίνεις τέτοιες υποσχέσεις σε κάποιους, τόσο μειώνεται η ποικιλία των ευκαιριών, αυτό το ουσιώδες στοιχείο ασφάλειας που μας προσφέρει το σύστημα του ανταγωνισμού δηλαδή. Αυτή η γενικευμένη προσπάθεια να πετύχουμε την ασφάλειά μας μέσω περιοριστικών μέτρων που τα επιβάλλει το κράτος, έχει με τον καιρό μετασχηματίσει την κοινωνία. Σε αυτόν τον μετασχηματισμό υπήρξε και πάλι πρωτοπόρος η Γερμανία και οι άλλες χώρες ακολουθούν το παράδειγμά της. Αυτός ο μετασχηματισμός έχει επιταχυνθεί από το σοσιαλιστικό κήρυγμα, από την υποτίμηση και τον ψόγο προς οτιδήποτε απαιτεί οικονομικό ρίσκο, από την αντιμετώπιση ως επονίδιστου του κέρδους που αποκτά κανείς αναλαμβάνοντας ρίσκο, αφού βεβαίως δεν γίνεται να κερδίζουν όλοι. Δεν φταίνε οι νέοι μας που προτιμούν την ασφάλεια ενός μισθού από το ρίσκο του επιχειρηματία. Από παιδιά ακούν συνέχεια ότι ο έμισθος υπάλληλος είναι ηθικά ανώτερος, λιγότερο εγωιστής, λιγότερο συμφεροντολόγος. Η νέα γενιά σήμερα έχει μεγαλώσει σε έναν κόσμο όπου μέσω του σχολείου και του τύπου καταδικάζεται το εμπορικό πνεύμα. Το κέρδος παρουσιάζεται σαν κάτι ανήθικο. Σε έναν κόσμο όπου το να δίνεις δουλειά σε 100 ανθρώπους θεωρείται εκμετάλλευση, αλλά να τους δίνεις διαταγές θεωρείται τιμή τους.
Μπορεί οι γυρεότεροι να νομίζουν πως υπερβάλλω, αλλά η καθημερινή μου εμπειρία ως πανεπιστημιακού δασκάλου με έχει πλέον πείσει ότι η αντικαπιταλιστική προπαγάνδα έχει μεταβάλει τις αξίες των νέων πολύ πριν αυτό αρχίσει να φαίνεται στους θεσμούς της κοινωνίας. Το ερώτημα είναι αν, αλλάζοντας τους θεσμούς για να ικανοποιήσουμε αυτές τις απαιτήσεις των νέων, θα καταστρέψουμε άθελά μας τις αξίες που εξακολουθούμε να κρατάμε ψηλά. Έχουμε να κάνουμε με μία σύγκρουση δύο ασυμβίβαστων τρόπων κοινωνικής οργάνωσης, του εμπορικού και του στρατιωτικού τρόπου. Πάντα όποιος λαμβάνει αποφάσεις αντιμετωπίζει και κάποια αβεβαιότητα. Η διαφορά ανάμεσα στους δύο τρόπους είναι αν το άτομο θα μπορεί να αποφασίζει και να ρισκάρει ή αν δεν θα μπορεί να κάνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Στον στρατό και την δουλειά και τον εργάτη τον ορίζει η εξουσία και αυτό είναι το μόνο σύστημα όπου έχει κανείς πλήρη οικονομική ασφάλεια και μηδέν αβεβαιότητα. Φυσικά αυτή η ασφάλεια συνοδεύεται από τους περιορισμούς της ελευθερίας που επιβάλλει η στρατιωτική ιεραρχία και ο στρατιωτικός τρόπος ζωής. Είναι η ασφάλεια του στρατώνα. Είναι απίθανο σε μια κοινωνία που έχει συνηθίσει την ελευθερία να βρεθούν πολλοί που θα αγόραζαν σιγουριά με τέτοιο ακριβό τίμημα. Όμως, οι πολιτικές που ακολουθούνται σήμερα δημιουργούν ταχύτατα τις συνθήκες εκείνες όπου η ανάγκη για σιγουριά υπερβαίνει την αγάπη προς την ελευθερία. Αν θέλουμε να μην καταστρέψουμε την ατομική ελευθερία, πρέπει ο ανταγωνισμός να αφαιθεί να λειτουργήσει χωρίς εμπόδια. Δεν έχω καμία αντίρρηση να εξασφαλιστούν σε όλους κάποια ελάχιστα πράγματα ίδια για όλους. Αλλά ας συμφωνήσουμε πρώτα ότι πρέπει να διαγράψουμε τα ειδικά προνόμια στην ασφάλεια που απολαμβάνουν συγκεκριμένες τάξεις. Είναι αδικαιολόγητο να επιτρέπουμε σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες να αποκλείουν τους ανταγωνιστές τους που θέλουν να μπουν και αυτοί στο παιχνίδι, να έχουν και αυτοί μέρος του κέρδους, προκειμένου να διατηρούν αυτοί τον δικό τους προνομιακό τρόπο ζωής. Είναι αναντήρητο ότι ένας βασικός πολιτικός στόχος πρέπει να είναι η προστασία μας από την απόλυτη στέρηση. Τίποτα δεν είναι πιο μοιραίο όμως από τον τρόπο με τον οποίο οι σημερινοί πνευματικοί ταγοί εξαίρουν την ανάγκη για ασφάλεια εις βάρος της ελευθερίας. Ειλικρινά, πρέπει να ξαναμάθουμε από την αρχή να αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα ότι η ελευθερία έχει ένα τίμημα, ότι ως άτομα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε σοβαρές θυσίες για να διατηρήσουμε την ελευθερία μας. Πρέπει να ξαναπιστέψουμε σε αυτό που θεμελίωσε την ελευθερία στις αγγλοσαξονικές χώρες και που το εξέφρασε ο Βενιαμίν Φραγκλίνος με τρόπο ταιριαστό και για εμάς ως άτομα και για έθνη ολόκληρα. Πρέπει να ξαναπιστέψουμε σε αυτό που θεμελίωσε την ελευθερία στις αγγλοσαξονικές χώρες και που το εξέφρασε ο Βενιαμίν Φραγκλίνος με τρόπο ταιριαστό και για εμάς ως άτομα και για έθνη ολόκληρα. Όσοι θα παραχωρούσαν βασικές ελευθερίες για να εξασφαλίσουν λίγη πρόσκαιρη ασφάλεια, δεν τους πρέπει ούτε ελευθερία, ούτε ασφάλεια. Προς έναν καλύτερο κόσμο. Για να οικοδομήσουμε έναν καλύτερο κόσμο, πρέπει να έχουμε το θάρρος να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Πρέπει να βγάλουμε από τη μέση τα εμπόδια που η ανθρώπινη πλάνη έθεσε πρόσφατα στην πορεία μας προς την πρόοδο. Πρέπει να απελευθερώσουμε την δημιουργική ενέργεια του ατόμου. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που ευνοούν την πρόοδο αντί να προσπαθούμε να την σχεδιάσουμε. Το κουράγιο που απαιτείται δεν το έχουν αυτοί που κραυγάζουν για περισσότερο σχεδιασμό, ούτε αυτοί που κηρύττουν μία νέα τάξη πραγμάτων, η οποία δεν είναι τίποτα παρά η συνέχιση όσων γίνονται τα τελευταία 40 χρόνια, και που δεν μπορούν να φανταστούν τίποτα καλύτερο από το να μιμούνται τον Χίτλερ. Αυτοί που βροντοφωνάζουν πως χρειαζόμαστε μία κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που τους έχουν πλανέψει οι ιδέες που προκάλεσαν αυτόν τον πόλεμο και όλα τα δεινά μας σήμερα. Κάθε απόπειρα δημιουργίας ενός κόσμου ελεύθερων ανθρώπων πρέπει να έχει τούτον εδώ τον γνώμονα. Η μόνη όντως προοδευτική πολιτική είναι η πολιτική που απελευθερώνει το άτομο. Περίληψη. Πρώτον. Υπάρχει άραγε τίποτα πιο τραγικό από το να αγωνιζόμαστε εκουσίως να διαμορφώσουμε το μέλλον μας έτσι ώστε να ικανοποιεί τα υψηλότερα ιδανικά μας, μα άθελά μας να καταφέρνουμε το ακριβώς αντίθετο? Δεύτερον, ο ισχυρισμός πως οι Γερμανοί είναι δήθεν εξαιρετικά κακοήθεις και γι' αυτό γέννησαν τον ναζισμό, είναι πιθανό να γίνει δικαιολογία για να επιβληθούν και σε εμάς οι ίδιοι θεσμοί που προκάλεσαν αυτήν την κακοήθεια στη Γερμανία. Τρίτον, ο ολοκληρωτισμός είναι μια καινούργια λέξη
που την χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε την απρόσμενη, πλην αναπόφευκτη μορφή που παίρνει στην πράξη αυτό που στην θεωρία λέμε σοσιαλισμό. Τέταρτον, σε ένα σύστημα κεντρικού σχεδιασμού, η συλλογική δράση δεν περιορίζεται σε αυτά με τα οποία συμφωνούν όλοι, αλλά προκειμένου να είναι δυνατή η συλλογική δράση, επιβάλλεται με την βία η συμφωνία στα πάντα. Πέμπτον, όσο περισσότερο σχεδιάζει το κράτος τα πράγματα, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να κάνει σχέδια το άτομο. Έκτον, η οικονομική ελευθερία, που είναι προϋπόθεση για κάθε άλλη ελευθερία, δεν μπορεί να είναι η υπέρβαση της ανάγκης για οικονομική μέρημνα, όπως ευαγγελίζονται οι σοσιαλιστές. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αφαιρώντας από το άτομο την ανάγκη και την δυνατότητα συνάμα της επιλογής. Αντιθέτως, πρέπει να είναι η ελευθερία της οικονομικής δραστηριότητας, που δίνοντας στο άτομο την δυνατότητα να επιλέγει, του αναθέτει και την ευθύνη των επιλογών του. Έβδομον, έχει λησμονήσει η γενιά μας ότι ο σπουδαιότερος εγγυητής της ελευθερίας είναι το σύστημα της ατομικής ιδιοκτησίας, όχι μόνο για αυτούς που την διαθέτουν, αλλά ουδόλως λιγότερο και για όσους δεν την διαθέτουν. Όγδοον, δεν θα καταφέρουμε ποτέ να αποφύγουμε την κατάχρηση εξουσίας εις βάρος μας, αν δεν είμαστε προετοιμασμένοι να περιορίσουμε την εξουσία κατά τέτοιο τρόπο που ενίοτε θα την εμποδίζει να κάνει ακόμα και επιθυμητά πράγματα. Ένατον, όλοι θα βγούμε ωφελημένοι αν καταφέρουμε να οικοδομήσουμε έναν κόσμο όπου να επιβιώνουν μόνο τα μικρά κράτη. Και δέκατον, αυτό που πρέπει πρωτίστως να φροντίσουμε είναι να διαλύσουμε την χείριστη πλάνη του καιρού μας, αυτήν που προσπαθεί να μας πείσει ότι όσα κάναμε στο πρόσφατο παρελθόν είτε ήταν σωστά και φρόνιμα είτε αναπόφευκτα. Σοφότεροι δεν θα γίνουμε ποτέ αν δεν καταλάβουμε πρώτα πως ό,τι πράξαμε ήταν μια μεγάλη ανοησία.